Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γνωστοί άγνωστοι το βράδυ της Κυριακής βεβήλωσαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στο συνοικισμό Ναυπλίου, πετώντας τους τοίχους και στον αύριο χώρο της Εκκλησίας ακαθαρσίες και πολύματα τούρτας. Το κακό είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, όπως δηλώνει ο νεοκόρος του ναού, που τόνισε ότι πρόκειται για ομιλία αλλοδαπών, κάτι που αλλάζει και το νόημα της πράξης. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, χωρίς λόγια. Με πολλή αγανάκτηση, η νεοκόρος αλλά και οι πιστοί που πήγαν το πρωί να ανάψουν το κερί τους στον ιερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στο συνοικισμό Ναυπλίου, αντίκρισαν ακαθαρσίες στον τοίχο της εκκλησίας, υπολείμματα τούρτας, κουτιά και χαρτιά πεταμένα παντού στον αύλιο χώρο και όπως ήταν φυσικό, αγανάκτησαν. Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις τους, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, σήμερα όμως το ποτήρι ξεχύλισε. Εκλήθη η αστυνομία, η οποία ζήτησε από όλους να καταγγείλουν τη γνωστή άγνωστη παρέα των αλλοδαπών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις και σίγουρα έχουν σημειολογική σημασία και προκαλούν το θρησκευτικό συνέστημα όλων μας. 7:30 ώρα μόλις ήρθα εδώ να ανοίξω την εκκλησία, γινόταν ένας χαμός. Δηλαδή από τούρτα στον στίχο, κάτω στα σκαλιά, γεμάτο. Κάθε βράδυ αυτή τη δουλειά είναι. Καθαρσίες γεμάτο. Είναι βανδαλισμός αυτός. Δεν σέβονται ούτε την εκκλησία ούτε τίποτε. Τι να πω. Συνέχεια σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση. Όλο ακαθαρσίες, τα πάντα λερώνουν. Τα πάντα λερώνουν. Τους το λέω συνέχεια. Στα παιδιά, σε αυτά τα παιδιά. Τίποτα, δεν καταλαβαίνουν. Τι να τους κάνουν. Τους το λέμε και οι επιτρόποι και ο παπάς μας. Τίποτα, δεν καταλαβαίνουν. Είναι βήλωση, ναι. Πήγατε σωστά. Καλέσαμε και την αστυνομία, ναι. Γιατί σας είπα. Αν ξανασυμβεί, να τους καλέσουμε και να έρθουν εδώ για να τους. Κοιτάξτε, επειδή βλέπουμε στον τοίχο επάνω αυτό, γίνεται σκοπίμως, δεν γίνεται επειδή φάγανε την. Ναι. Υπάρχει θέμα σκοπιμότητας. Σκοπιμότητας, ναι. Τα παιδιά, όσο τα λες, περισσότερο κάνουν. Δεν ξέρω, δεν. Τι να πω. Αλλοδαπή. Προφανώς να μην είναι και χριστιανοί. Όχι, δεν είναι χριστιανοί. Όχι, δεν είναι χριστιανοί. Άρα δίνουμε σαφές μήνυμα, αυτό θέλουμε να πούμε. Ναι. Είναι σαφές το μήνυμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Ύστερα γινόμαστε και ρατσιστές. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Όταν κάνουν αυτό το πράγμα, φυσικά ρατσίστρια θα γίνω κι εγώ. Δηλαδή, είναι κάθε σε καθημερινή βάση αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω αυτή την κατάσταση καθημερινώς και επλήκτομαι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μάλιστα. Τι βλέπετε κάθε μέρα, δηλαδή, τι γίνεται. Πασατέμπα, κουτιά από πορτοκαλάδες, από κοκακόλες, χάμο μπροστά στην εκκλησία και δίπλα στα σκαλιά. Καθημερινώς είναι αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε και ακαθαρσίες. Ναι, σήμερα έχουν πετάξει και ακαθαρσίες. Πρέπει όλοι να βάλουμε ένα χεράκι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο παπάς μας εδώ, ο οποίος βοηθάει, δεν μπορώ να πω, και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Σήμερα τι έχουν κάνει. Σήμερα έχουν πάρει πάστες, έχουν γεμίσει όλο τον τόπο. Πάστες. Και οι ακαθαρσίες, γενικά αυτή η κατάσταση είναι κάθε μέρα. Μάλιστα, κάθε στον μέρα. Άγιο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Με σχετική τροπολογία που πέρασε από τη Βουλή, κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε μείωση του ενεργειακού κόστους για τα κοινωνικά συσίτια και παντοπολία της περιοχής μας, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά για την παροχή αυτή στο συσίτιο της Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι με μία ρύθμιση που περάσαμε πριν λίγους μήνες μειώσαμε κατά περίπου 70% το ενεργειακό κόστος σε όλα τα κοινωνικά, εκκλησιαστικά και δημοτικά συσίτια, παντοπολία και ιατρία όλης της χώρας. Μιλούμε για πιθανά έως και 5.000 τέτοιου είδους δομές. Αυτό το οποίο δεν είχαμε κάνει και θα γίνει με μια νέα τροπολογία που κατέθεσα πριν λίγες μέρες, είναι να μειώσουμε ακόμη περισσότερο το συνολικό ενεργειακό κόστος για τις δομές αυτές. Στην πραγματικότητα να απαλλαγούν από υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως λέγονται, δηλαδή να απαλλαγούν από ένα επιπλέον κόστος. Για να γίνει κατανοητό και απλό, ζήτησα από τον Παπαλευτέρη του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας να μου στείλει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για το συσίτιο της Εκκλησίας της Ευαγγελίστριας. Κατά μέσο όρο η Ευαγγελίστρια πληρώνει για λογαριασμό ΔΕΗ κάθε μήνα στο συσίτιο γύρω στα 500 ευρώ. Με την παρέμβαση που κάνουμε την συνολική,
αυτά τα 500 ευρώ κάθε μήνα θα μειωθούν και θα γίνουν περίπου 100 ευρώ κάθε μήνα. Συνολικά λοιπόν μια τέτοια παρέμβαση που μπορεί επαναλαμβάνω να εφαρμοστεί σε όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και σε όλες τις κοινωνικές δομές της Εκκλησίας, των Δήμων και της κοινωνίας των πολιτών, στην πραγματικότητα το κόστος ηλεκτρισμού γίνεται τέτοιο που πράγματι είναι ένα σοβαρό δείγμα κοινωνικής αλληλεγγύης όλων ημών των υπολείπων απέναντι σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τη στήριξή μας, αλλά και απέναντι σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που προσφέρουν την ψυχή τους και την καθημερινότητά τους και το χρόνο τους προκειμένου να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας. Θεωρώ πως σε μια τέτοια κατεύθυνση πρέπει να βαθίσουμε ενωμένα όλοι μας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αντισταθεί μαζί με τους αγρότες και θα καλύψει το κόστος της νόμιμης εκπροσώπησής τους, αφού είναι εντελώς παράνομη, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδα Στάσο Χεβιδόπουλο, η δέσμευση των χρημάτων των αγροτών από επιδοτήσεις που καταβάλλονται στους λογαριασμούς τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ χαιρέτησε τη σημαντική τροπολογία του Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη για δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στους ΒΟΕΒ, μειώνοντας το κόστος παραγωγής. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αντισταθεί μαζί με τους αγρότες και θα καλύψει το κόστος της νομικής εκπροσώπησης, αφού είναι εντελώς παράνομη η δέσμευση χρημάτων των αγροτών από επιδοτήσεις οι οποίες καταβάλλονται στους λογαριασμούς τους, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Ταμείων, η οποία όμως δύναται να συμβεί μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχει ενυπόγραφη συμφωνία του δικαιούχου παραγωγού και όχι ερήμην του. Άποψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ότι η νομιμοποίηση αυτής της παρανομίας με την ψήφιση νόμου οδηγεί σε όλη και η καταστροφή τους αγρότες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου τάσεται απέναντι σε τέτοιες λογικές, διότι όπως πολλές φορές έχει τονίσει, ο πρωτογενής τομέας και η αγροτική μας οικονομία αποτελούν θεμέλιο της περιφερειακής οικονομίας και γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι η ανάπτυξη χωρίς αγρότες δεν υπάρχει. Είναι γνωστό ότι για μας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ο αγροτικός τομέας της πρωτογενής παραγωγής αποτελεί ένα βασικό πυλώνα στήριξης τόσο του προγράμματός μας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, όσο και θεωρούμε ότι αποτελεί ένα βασικό αναπτυξιακό πυλώνα για την Πελοποννήσου και για τη χώρα ολόκληρη. Τις τελευταίες μέρες λοιπόν είχαμε από πλευράς κυβέρνησης δύο πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, μία θετική και μία αρνητική. Να πιάσω πρώτα την αρνητική. Ήδη ο Πέτρος Στατούλης έβγαλε μία ανακοίνωση, στην οποία λέει για την ρύθμιση η οποία ψηφίστηκε, προκειμένου να δεσμεύονται χρήματα των αγροτών από τις επιδοτήσεις οι οποίες καταβάλλουν τους λογαριασμούς τους. Κάτι που βεβαίως και ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του αγρότη. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι μια απόφαση η οποία είναι εντελώς αντισυνταγματική, παραβαίνει όλους τους κανόνες δικαίου και κυρίως παραβαίνει και την Ευρωπαϊκή Οδηγία που απαγορεύει ουσιαστικά τη δέσμευση χρημάτων από επιδοτήσεις για άλλους λόγους. Και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες λογικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα χτύπημα στους αγρότες οι οποίοι περιμένουν, ειδικά από τις επιδοτήσεις τις οποίες λαμβάνουν και οι κτηνοτρόφοι, τις επιδοτήσεις τις οποίες λαμβάνουν προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Και με μέτρα σαν γι' αυτό δεν λύνονται τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας. Αντίθετα, αυξάνονται. Σε αυτή τη λογική λοιπόν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, πολύ ορθά ο Περιφερειάρχης, είπε ότι θα σταθεί αλληλέγγυη στους αγώνες των αγροτών και περιμένουμε να δούμε και τις γενικευμένες αντιδράσεις των οργανώσεων των αγροτών, μεμονωμένων αγροτών, προκειμένου εμείς να στηρίξουμε. Είπαμε ότι θα αναλάβουμε όλο το κομμάτι της νομικής βοήθειας, προκειμένου να ανατραπεί ως αντισυνταγματική αυτή η συγκεκριμένη απόφαση την οποία έλαβε η κυβέρνηση και την έκανε με τροποποίηση νόμου του κράτους. Υπάρχει όμως και κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, στο οποίο εγώ είχα την τύχη να είμαι κοινωνός εδώ και ένα περίπου χρόνο, μετά από μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά την οποία έκανε εδώ και ένα χρόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκριμένα ο κύριος Μανιάτης. Πλέον υπάρχει μια τροπολογία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ΓΟΕΒ, ας πούμε, όλης της χώρας, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Πιστεύω ότι μπορεί να μειώσει και παραπάνω από το κομμάτι το οποίο ο κ. Μανιάτης ανέφερε, μιας και ήδη εδώ έχουμε κάνει με το ΓΟΕΒ τις απαραίτητες μετρήσεις και προετοιμασίες και αν βρεθούν μεγαλύτερα οικόπεδα για λογαριασμό του ΓΟΕΒ που τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε με την ανάπτυξη του έργου του αναβάλου και τις απαλωτήσεις τις οποίες θα γίνουν για αντιλιοστάσια και δεξαμενές, θα προκύψουν και καινούργια οικόπεδα σε σημείο που να βοηθάει πάρα πολύ. Είναι προς όφελος των αγροτών. Ο κ. Μανιάτης είπε ότι ήδη με τα υπάρχοντα πραγματικά υπάρχει μια μείωση κόστους 20% που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχει δυνατότητα, αυτό φτάνει
φτάνει μέχρι τα 500 ΜΒ. Έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, στα επόμενα χρόνια να το φτάσουμε ακόμα και στο 50% μέσω της λογικής του net metering, δηλαδή της χρησιμοποίησης του ρεύματος για λογαριασμό του ΓΟΕΒ και αντιστάθμιση με το ρεύμα της ΔΕΗ, το οποίο καίει. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Ήταν κάτι το οποίο παλευόταν πάρα, πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι το οποίο το πιστώνει ο κ. Μανιάτης προσωπικά μέσα από το προσωπικό ενδιαφέρον το οποίο έδειξε σε αυτό. Και θεωρώ ότι πρέπει με πολύ γρήγορους ρυθμούς από εδώ και πέρα ο ΓΟΕΒ να προχωρήσει στη διαδικασία της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, αφού πλέον ξεκαθαρίσει και πώς ακριβώς είναι ο νόμος και οι αντίστοιχες εγκύκλοι οι οποίοι υπάρχουν, προκειμένου στην επόμενη αρδευτική περίοδο να έχουμε μειωμένο κόστος στην άρδευση των αγροτών όσο γίνεται περισσότερο. Έντονη βροχόπτωση έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Νεμαίας, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στα αμπέλια. Ο Δήμος Νεμαίας με ρύμνησε ώστε να γίνει σχετική αναγγελία στον ΕΛΓΑ, προκειμένου τις επόμενες ημέρες να βγουν τα συνεργεία για τους σχετικούς ελέγχους. Έτσι κι αλλιώς η Νεμαία καταστραφή από νωρίτερα φέτος, από τη χαλαζόπτωση στις αρχές στα Δερβενάκια. Πήγαμε μετά Κούτσι, Δάφνη και τα λοιπά μεσοκαλόκαιρο. Ο καιρός δεν είναι καθόλου ευνοϊκός για τις καλλιέργειες της Νεμαίας. Τριγάνε κι άλλο. Τριγάνε και θα δούμε αν μπορέσουν να μπουν στα κτήματα από την μεγάλη βροχή που έφερε χθες. Πλημμυρίσαμε, το λέω ουσιαστικά. Και επιπλέον το λέω και ανοιχτά ότι κάναμε αναγγελία στον ΕΛΓΑ για περαιτέρω καταστροφές σε όλα τα προϊόντα της Νεμαίας και ενεργοποιήσαμε με την αγγελία αυτή τους παραγωγούς να έρθουν να δηλώσουν τις ζημιές τους. Προσδοκώ πολλά από τον ΕΛΓΑ και όπως είναι ο ΕΛΓΑ θέλω να πω δημόσια ότι δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε αν δεν δικαιωθούμε. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω πώς πρέπει να το πούμε, επειδή η φτώχεια είναι τόσο μεγάλη, θα προτείνω στους Έλληνες πολίτες να μην πληρώσουν τίποτα. Δεν μπορούμε πλέον με αυτό το βούρδουλα να ζούμε καθημερινά με τον ένφια, με τους φόρους τους καθημερινούς που ο κάθε πολίτης, αγρότης ιδιαίτερα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι αυτοί δεν μπορούν και οι εργάτες και οι υπάλληλοι όλοι δεν μπορούν να τα φέρουν όχι γύρω αλλά δεν έχουν ούτε για τσίχλα. Είναι δύσκολες εποχές, ας καταλάβουν όλοι ορισμένα πράγματα και ο ΕΛΓΑ πρέπει να λειτουργήσει κατά τέτοιο τρόπο διότι σήμερα είναι ασφαλιστικός οργανισμός ο οποίος ασφαλίζει με τον ντε και καλά τον οποιονδήποτε έχει αγροτική καλλιέργεια. Γιατί αν θα τον άφηνε στη διάθεσή του, αλλά δεν πληρώνει τα αναμενόμενα. Θα μπορούσε να τον αφήσει στη διάθεσή του αν θέλει να ασφαλιστεί ή όχι. Εφόσον το κάνει αναγκαία, είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν μέχρι το τελευταίο τσαμπί από όλα τα αμπέλια της Νεμαίας, τις σταφίδες και ιδιαίτερα. Θα έχει κάνει καταστροφές για την Δήμαρχη. Ναι, πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες, διότι η πολιτική προστασία δίνει συνεχώς μέχρι και την Τετάρτη βροχές και άστατο καιρό, ίσως και γαλαζοπτώσεις. Άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα σαπίσουν τα σταφύλια. Γι' αυτό παρακαλώ ο ΕΛΓΑ να είναι έτοιμος. Διότι από εκεί και μετά, όπως αρχίζει από ό,τι έχω μάθει και η κακή αγροτική να βγάζει πληστηριασμούς για χρέη, η Νεμαία πλέον δεν ξέρω πού θα καταλήξει σε εκείνους που στα κοράκια, να τα πω έτσι, αυτούς που θα πάρουν αυτά που θα βγάζουν για πληστηριασμό οι άλλοι. Τι θα γίνει εδώ? Η κοινωνία βογκάει όλοι, τα λέω ευθέως, δεν έχω να κρύψω τίποτα και το κύριο και αρχικό που πρέπει να γίνει είναι η κοινωνία να έχει τη δυνατότητα να περνάει έστω ας πούμε με την όποια δυσκολία να αντιμετωπίζει τα αναγκαία για να υπάρξει αυτή η ενότητα που υπάρχει στον πληθυσμό της Ελλάδος, διότι διαφορετικά θα καταστραφούμε τελείως. Άμεση ήταν η αντίδραση του Δήμου Βέλου Βόχα στα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα. Ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής βρίσκονταν στην περιοχή του Ζαπάντη και στο ρέμα Κοκκόνη. Τα συνεργεία του Δήμου ήταν επιποδός από νωρίς με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα από την έντονη βροχή. Είχαμε δύο μεγάλα προβλήματα. Είχαμε πρόβλημα στο Ζαπάντη, είχαμε πρόβλημα και στο Χεκάλι.
στο Βραχάτι και στο Κόνι. Ευτυχώς τα πράγματα ήταν όμως καλά, υπήρξε μεγάλη ετοιμότητα. Υπήρξε ένα πρόβλημα στους Ζαπάτη γιατί έφερε πάρα πολλά φερτά υλικά από την περιοχή της Νεμαίας, από ό,τι ξέρετε. Όμως τα μηχανήματα του Δήμου ήταν σε ετοιμότητα, όπως είπα και πριν, και γρήγορα ξεμπλοκάραμε, δεν είχαμε θέματα ουσιαστικά. Στην περίπτωση του Κοκονίου στο Χεκάλι και εκεί είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά γενικά δεν είχαμε κανένα θέμα πλημμύρας. Αντιμετωπίστηκαν όλα αρκετά γρήγορα. Δύο ώρες μουσική διαδήλωση πραγματοποίησαν έξω από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας οι μαθητές και οι γονείς του Μουσικού Σχολείου που εδρεύει στην Προσύμνη, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να πιέσουν τους αρμόδιους ώστε να δώσουν άμεσα λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς τους στο σχολείο, όπως άλλωστε το κράτος έχει υποχρέωση. Μετά μουσικής και μάλιστα με συναυλία, οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας διαδήλωσαν την αντίθεσή τους στην ολιγορία της κυβέρνησης να τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα μεταφοράς τους στο σχολείο τους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Είναι μία συναυλία που θα δώσουμε σήμερα. Έχουμε έρθει για να περάσουμε όμορφα, να διασυνδάσουμε τον κόσμο. Όπως ξέρετε, το σχολείο μας δεν μετακινείται, δεν έχουμε μετακίνηση. Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε περήφανοι όλοι εμείς του Διοικητικού Συμβουλίου που είμαστε στο Μουσικό Σχολείο της Αργολίδας. Θα δείτε λοιπόν τώρα σε λίγο πώς εμείς διαδηλώνουμε, πώς εμείς προσπαθούμε να περάσουμε τα αιτήματά μας προς την κοινωνία. Είχατε όμως τη διαβεβαίωση του αντιπεριφερειάρχη ότι από σήμερα με τις 12 η ώρα θα λοιπόν, ακούστε, να ακούστε, ακούστε, ακούστε. Έχει κατατεθεί. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε. Έχει κατατεθεί μια τροπολογία. Αυτή η τροπολογία δίνει λύση στο πρόβλημά μας. Θα θέλαμε δημόσια να ευχαριστήσουμε τον κύριο αντιπεριφερειάρχη και όλους τέλος πάντων που εμπλακήκανε. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει λύση. Αλλά αυτό θα το ξέρουμε σήμερα μετά τις 12 η ώρα. Θα υπάρχει μια διαπραγμάτευση με τους μεταφορείς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Απαράδεκτη χαρακτήρισε την ολιγορία της πολιτείας για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Γαβρίλος και τόνισε ότι το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα. Μάλιστα, συμπαραστάθηκε στη μουσική διαμαρτυρία των μαθητών και των γονέων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας. Είναι απαράδεκτη η ολιγορία που επέδειξε η κυβέρνηση για άλλη μια φορά στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Όπως γνωρίζετε, η άρση της χιλιομετρικής απόστασης που υπήρχε σύμφωνα με νόμο και υπουργική απόφαση ήρθε μετά από μεγάλη πίεση όλων των γονιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας για να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι μαθητές των μουσικών σχολείων. Σήμερα ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης έχει δεσμευτεί ότι θα δοθεί επιτέλους μία λύση στο πρόβλημα και θα βρεθεί ο επαγγελματίας εκείνος, είτε είναι τακτέλ είτε κάποιος άλλος, για να μεταφέρει τους μαθητές στα σχολεία. Πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία μέρα ταλαιπωρίας των μαθητών και των γονιών τους και είμαστε εδώ να πιέσουμε πλέον αυτό το πρόβλημα να πάρει τέλος. Η μεταφορά κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών των σχολείων πραγματοποιήθηκε σήμερα κανονικά, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Χιβηδόπουλος, και η παρέκκληση σημειώθηκε μόνο στο 15%, το οποίο άμεσα θα τακτοποιηθεί. Όσον αφορά τα άγωνα δρομολόγια για το Μουσικό Σχολείο και το ΕΠΑΛ, αναμένεται να λυθεί μετά την τροπολογία που πέρασε στη Βουλή. Αποκαταστάθηκε η μεταφορά των μαθητών της Αργολίδας στα σχολεία τους και μένει να λυθεί το θέμα για τις δύο άγονες γραμμές, δηλαδή αυτές του ΕΠΑΛ και του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας, αφού πέρασε σχετική τροπολογία στη Βουλή που δίνει λύση στο θέμα, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Χιβηδόπουλος. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ καλύτερη για τη μεταφορά των μαθητών. Η ενημέρωση που έχω από τους συνεργάτες μου αλλά και από τους διευθυντές σχολείων και από τους υπευθύνους εκπαίδευσης είναι ότι σε ό,τι αφορά τα τμήματα 1 και 2 του διαγωνισμού εκτελέστηκε το μεγαλύτερο του μέρος. Υπάρχει μια δυσλειτουργία της τάξης του 10-15%, η οποία όμως θα διορθωθεί. Πιστεύω ότι από αύριο θα έχουμε ομαλή μεταφορά των μαθητών στα τμήματα τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί, δηλαδή έχουν ήδη ολοκληρωθεί με τον πρόχειρο διαγωνισμό. Και σήμερα έχουμε και την διαδικασία ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης για τα άγωνα τμήματα τα οποία τα άγωνα δρομολόγια τα οποία υπάρχουν ακόμα που αφορούν το τμήμα ΓΑΜΑ. Επίσης η μεταφορά γίνεται από όλα τα μέσα, δηλαδή και τα ταξί και τα λεωφορεία θα εκτελούν κανονικά. Σας είπα ότι υπάρχει μια μικρή παρέκκληση περίπου 10-15%, τόσο το υπολογίζουμε, η οποία όμως έχω τη διαβεβαίωση
των αναδόχων και το ΚΤΕΛ και των οδηγών των ταξί, ότι από αύριο δεν θα υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα στη μεταφορά των μαθητών σε ό,τι αφορά το κομμάτι 1 και 2. Και πιστεύω ότι λύνοντας σήμερα και το ζήτημα των άγωνων δρομολογίων, πιστεύουμε ότι αύριο, στη χειρότερη περίπτωση την Τετάρτη το πρωί, θα είναι 100% τα δρομολόγια για τη μεταφορά των μαθητών. Με δεδομένο δε ότι η τελευταία τροπολογία μας δίνει το δικαίωμα να προσαρμόσουμε τη μεταφορά των μαθητών και πέραν των 20 χιλιόμετρων που αφορούσε το ειδικό σχολείο και το μουσικό σχολείο και το ΕΠΑΛ, πιστεύουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε επόμενες μέρες, συνεργαζόμενοι με την εκπαίδευση, θα έχουμε λύσει και αυτό το πρόβλημα, που ήταν πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια ταλάνιζε τους μαθητές, ειδικά αυτούς που ήταν πάνω από 20 χιλιόμετρα, που αναγκαζόντουσαν είτε να ταλαιπωρούνται προκειμένου να βρεθούν και φυσικά είχαν και ένα αυξημένο κόστος. Κάτι που με την συγκεκριμένη τροπολογία η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα θα τελειώσει. Και βέβαια αυτό να πούμε ότι είναι, όπως γνωρίζετε, είναι μέχρι την μέχρι ουσιαστικά μέχρι το Φεβρουάριο, όπου και θα ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός που θα αποτελέσει και τη βάση για τη μεταφορά των μαθητών από εδώ και πέρα. Μέρα εξελίξεων η σημερινή για την υπόθεση των σκουπιδιών στο Δήμο Τρίπολης. Από το πρωί η αρχαιολογική υπηρεσία έφτασε στο σημείο όπου προτίθεται να δημιουργήσει ο Δήμος σημείο μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη θέση Τουρκοδέντρη για να αποφανθεί αν ο χώρος είναι αρχαιολογικός ή όχι. Στη συνέχεια, ο δικηγόρος Αναστάσιος Ψημάρνης μαζί με κατοίκους της περιοχής επισκέφθηκαν την εισαγγελική αρχή και κατέθεσαν αναφορά για το θέμα αυτό, όπως αντίστοιχα είχαν πράξει το Σάββατο στην αστυνομία. Όπως είπαν, προς το παρόν δεν θα καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα. Θα γνωρίζετε βέβαια από τη συμμετοχή μου και την εμπλοκή μου στο θέμα των σκουπιδιών ότι ενεργώ και ατομικά αλλά και εκπροσωπώντας τους κατοίκους των ελληνικών ενωτήτων Τζίβα και Θάνατ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο δικαστικό μέγαρο έξω από το γραφείο του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Στο ραντεβού που έχουμε, το κανονισμένο, θα διεκθέσουμε μαζί βέβαια και με άλλους παριστάμενους κατοίκους και τους προέδρους, όλα εκείνα τα πραγματικά περιστατικά, αλλά και τους νόμιμους λόγους που αποκλείουν εκ των πραγμάτων και εκ του νόμου αυτή την τοποθεσία, αυτό το ακίνητο από από σκοπό μεταφόρτωσης απορριμμάτων για το οποίο το προορίζει ο κύριος Δήμαρχος. Έχουμε βέβαια έτοιμη, πρέπει να σας δηλώσω, και την προαναγγελθήσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, την οποία όμως κρίνουμε επί του παρόντος ότι δεν πρέπει να την καταθέσουμε σήμερα. Θα κατατεθεί ανά πάσα στιγμή εντός των επομένων ωρών, δίνοντας έτσι κάποιο χρονικό περιθώριο και στον κύριο Δήμαρχο να το ξανασκεφτεί, να αλλάξει την απόφασή του ή έστω να ακολουθήσει τον δρόμο της νομιμότητας. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι βρίσκονται στο σημείο κάποια μηχανήματα παρουσία αρχαιολόγου, ο οποίος θα διενεργήσει κάποιες τομές για να δει αν ο χώρος έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Πράγματι λοιπόν εμείς συνεννούμε σε αυτή την κίνηση, η οποία έλαβε χώρα μετά από αίτηση του Δήμου, και δεν θέλουμε εμείς βεβαιασμένες κινήσεις. Εμείς θέλουμε να ακολουθήσει ο Δήμαρχος την οδό της νομιμότητας. Είμαστε βέβαια σίγουροι ότι από τις εκθέσεις αυτών των υπηρεσιών που πρέπει να εμπλακούν στο σημείο θα διαφανεί με τον καλύτερο τρόπο και τον πλέον επίσημο ότι ο χώρος αυτός είναι ακατάλληλος. Δεν επιθυμούμε ρήξη σε καμία περίπτωση των κατοίκων, οπωσδήποτε γιατί είναι δεταμένη η κατάσταση, την είδατε και εσείς από κοντά, με το Δήμο. Και μου κάνει εντύπωση και με πικραίνει το γεγονός που έμαθα σήμερα ότι μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη έχουν καταφτάσει εκεί κάποιες δυνάμεις, καταστολής να τις πω εγώ, της αστυνομίας. Ελπίζω και θέλω να εκτονωθεί αυτή η κρίση και όχι να πάμε σε κλιμάκωση. Τις τελευταίες μέρες έχει έρθει καθόλου ο Δήμαρχος ή κάποιος από τη Δημοτική Αρχή σε επαφή μαζί σας? Όχι, κανένας δεν έχει έρθει σε επαφή. Εγώ από προσωπικές μου γνωριμίες που έχω μιλήσει με διάφορους δημοτικούς συμβούλους του Δημάρχου, της συμπολίτευσης να το πω έτσι, διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα πού είναι ακριβώς το ακίνητο. Καμία ιδέα. Νομίζαν μέχρι και πρώτη που μίλησα με κάποιον από αυτούς ότι είναι μέσα στη μέση του πουθενά και δεν ενοχλεί κανέναν. Πρέπει λοιπόν
να καταδείξουμε και με τα πλάνα σας νομίζω ότι θα γίνει αυτό, ότι αυτός ο χώρος βρίσκεται 200 μέτρα από τα σπίτια, μήπως και λιγότερο, από τα σπίτια της Τρίπολης. Ορκιστήκε σήμερα ότι η Περιφερειάρχη Κορινθία Πελοπίδα Καλλίρη στην Ορκομοσία τέλεσε ο Βασμιώτο Μητροπολίτη Κορινθία. Να παρευρεθούμε με προσευχή αλλά και με χαρά να συμμετάσχουμε στην εγκατάσταση και αυτού του είδους εκπροσώπησης του λαού και τοπικής αρχής. Και χαίρομαι, γιατί το αλάνθαστο κριτήριο του λαού μας έδωσε αυτή την επιλογή και σας κάνει, κύριε Περιφερειάρχα, να πλαισιώνεστε από ανθρώπους όλων των κομματικών παρατάξεων, προκειμένου με ενότητα και με αγάπη να διακονίσετε τον λαό μας. Σήμερα είναι μια μέρα τιμής η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Σας ευχαριστούμε για τιμή που μας κάνετε να παρευρίσκεστε μαζί μας, γιατί με τη βοήθεια του Θεού και με τη δική μας προσπάθεια είναι βέβαιο ότι αυτή την κρίσιμη πενταετία που έχει ανάγκη ο τόπος μας, να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά την ανάγκη μας, να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να ξέρετε ότι η παλιά περιφερειακή και οι νέοι που εξελέγησαν είναι πραγματικά ένα εκρηκτικό μείγμα που θα δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για τους Έλληνες συμπολίτες μας, για τους Κορίνθιους, μια και η ανεργία καρπάζει και πολλά πράγματα δεν διορθώνονται. Πιστεύω όμως ότι η προσπάθεια όλων και το ομαδικό πνεύμα θα είναι σημαντικό ώστε η Περιφέρεια Κορινθίας να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη μας, του κ. Νταπούλη, στα δρόμενα της Πελοποννήσου. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας είναι το κομμάτι αυτό που πολλές φορές έχω πει. Αποτελεί τον καθρέφτη της Περιφέρειάς μας. Αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα της εισόδου στην Πελοπόννησο. Και οφείλουμε, κύριε Περιφερειάρχη και αγαπητή μου Περιφερειακή Σύμβουλη, να συνεργαστούμε όλοι μας, να δουλέψουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του χαμένου εδάφους. Για να μπορέσουμε όλοι μας να αποδείξουμε ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε σε δύσκολους καιρούς. Ας είναι αφορμή αυτή η περίοδος που περνάμε να γίνουμε όλοι υπεύθυνοι και αποτελεσματικοί. Να παραμείνουμε άνθρωποι με σεβασμό στον συνάνθρωπό μας και χρήσιμοι στην κοινωνία μας. Σε ό,τι μας αφορά, η υποχρέωσή μας είναι να συμβάλλουμε όλοι μας με ενότητα και συνεργασία. Να ξεπεράσουμε και θα ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο που ζούμε. Που δεν ήταν τίποτε άλλο από μήνυμα ενότητας και συνεργασίας. Επιβάλλεται όλοι μας, ανεξάρτητα από την θέση που κατέχει, να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις για να φτιάξουμε την περιφέρεια που αξίζουμε, την περιφέρεια της συνοχής και της αλληλεγγύης. Γιατί όλοι μαζί στη συνέχεια μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα, την Ελλάδα της συνοχής, την Ελλάδα της ατομικής και εθνικής αξιοπρέπειας. Στο νέο πενταετές πρόγραμμα που ανοίγεται μπροστά μας, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές ώστε η περιφέρεια να βρει τη θέση που πραγματικά της αξίζει. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η διανομή των σχολικών ειδών που είχε συγκεντρώσει ο Δημός Ναυπλιαίων και οδοπάτησε άπορες οικογένειες του Δήμου. Τα σχολικά είδη είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο του κολυμβητηρίου, όπου στεγάζεται και οδοπάτ, και διανεμήθηκαν με την επιστασία του αρμόδιου αντιδημάρχου Ναυπλίου Ραφαήλ Μπαρού και της Πόπης Καλκούνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΤ. Αρκετά ήταν τα σχολικά είδη που συγκεντρώθηκαν από την ευαισθησία των ναυπλιωτών για τους μαθητές των άπορων οικογενειών της περιοχής και μάλιστα μοιράστηκαν είδη στους γονείς των παιδιών από τον Αντιδήμαρχο Ραφαήλ Μπαρού και την Πόπη Καλκούνου. Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, σήμερα μαζί εδώ με τη συνάδελφο την Πόπη του Καλκούνου,
Προσπαθούμε να δώσουμε μια ανάσα σε άπορες οικογένειες, σε φτωχές οικογένειες, που τέλος πάντων με τα καινούργια δεδομένα και βάσει των στατιστικών, ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος ανοίγει σε αυτή την κατηγορία. Θα πρέπει να λέμε υπόψη μας βέβαια ότι είμαστε μόνο 15 μέρες σε δημοτική αρχή. Παρά τα αυτά προσπαθήσαμε και νομίζω ότι θα ικανοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό, θα έλεγα, τις στοιχειώδεις ανάγκες αυτού του πληθυσμού. Σήμερα λοιπόν μετά τις 10 και τέρδο θα έρθουν και μάλιστα περιμένουν απ' έξω και αρκετά νωρίς αρκετοί να πάρουν αυτά, τέλος πάντων μπορούμε να τους προσφέρουμε τη φετινή χρονιά σαν Δήμος. Το είπα και προημερών, καθήμενα στο διπλανό θρανείο με παιδάκια που θα έχουν από όλα αυτά που σας προανέφερε να μην νιώσουν άσχημα, να νιώσουν ότι και αυτοί έχουν ό,τι χρειάζεται ένας μαθητής στην καθημερινότητά του. Λοιπόν, αυτό που φροντίζουμε σήμερα και βοηθάμε όλα τα παιδιά κυρίως να νιώσουν ότι δεν διαφέρει η δική τους καθημερινότητα από τον διπλανό τους που μπορεί να έχει τη δυνατότητα να τα έχει όλα αυτά με πολύ μεγάλη ευκολία. 11.000 ευρώ ήταν ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτου που αρχικά έπρεπε να πληρώσει ο Σύλλογος Αργίων Δαναός πριν την ειδική ρύθμιση που προέβη και εκ των υστέρων η κυβέρνηση. Ωστόσο, ο Σύλλογος που αποτελεί πνευματικό κέντρο για το Άργος στηριζόταν και στηρίζεται στις δωρεές των ευεργετών του, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αργίων Δαναός Δημήτρης Παπανικολάου. Ο Δαναός καταρχήν τις δραστηριότητες του δεν τις σταματάει ποτέ. Δεδομένου ότι έχει και τη βιβλιοθήκη του, έχει και τις άλλες εργασίες. Κάναμε και μία εκδρομή στη Λίμνη Οχρίδα, η οποία παρουσίασε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν σταματήσαμε σε τίποτα. Συνήθως αρχίζουμε μετά την 28 Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι διαλέξεις και οι διάφορες εκδηλώσεις, κυρίως μουσικού περιεχομένου, αλλά και φιλοσοφικού. Γι' αυτό έχω απευθυνθεί και ιατρικού. Τώρα στο ιατρικού περιεχομένου, μια και λες, όταν υπάρχει γιατρός και μιλάει, η αίθουσα γεμίζει. Σε όλες τις άλλες, ναι μεν γεμίζει, άλλο το γεμίζει, άλλο το δεν γεμίζει. Άρα πρέπει να επιτείνεται σε αυτό το τομέα. Δεν μπορείς όμως να κάνεις, εγώ θα ήθελα οι γιατροί της περιοχής μας να μας διδάσκουν. Και θα απευθυνθώ στο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και στο Σύλλογο Φιλολόγων να μου φτιάξει ένα πρόγραμμα με εκείνα τα οποία εκεί καλύτερα από κάθε άλλον έχουν. Μην ξεχνάτε ότι κλείνουμε τα 120 χρόνια, έτσι. Αυτός ο χρόνος ήταν των 120 ετών από τις ιδρύσεις του Δαναού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Είναι σημαντικό και για μένα να δει κανείς το τι, ποιοι πρόεδροι περάσανε από το Δαναό, όλες προσωπικότητες περάσανε. Και αισθάνομαι πάρα πολύ βαριά την ευθύνη αυτής της διοίκησης. Επί του παρόντος δεν έχω να κάνω κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση, αλλά έχω να πω μόνο ένα πράγμα. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή πάνω από 350 εγγεγραμμένους, οι οποίοι είναι μέλη του Δαναού. Δεν αρκεί να έρχεσαι στο Δαναό όταν πρόκειται να ψηφίσεις. Ο Δαναός είναι ο ναός του πνεύματος του Άργους. Ο συγχωρεμένος ο προκάτοχός μου έλεγε, είχε ορίσει το Δαναό σε ένα από τα βιβλία του και έλεγε ο Δαναός αποτελεί το πνευματικό κέντρο του Άργους. Ανήκει στην πόλη, εργάζεται δι' αυτήν και διοικείται από αεργίους. Φέτος έχουμε και κάποια άλλη παράμετρο. Το Δεκέμβριο περίπου θα γίνουν και οι αρχιερεσίες, γιατί περάσανε 3 χρόνια από την ημέρα που έγιναν, που εκπνέει τώρα πλέον η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε μια απώλεια, φοβερή απώλεια, πέθανε ο Χρήστος ο Μαρίνος, ο ταξίαρχος εν αποστρατεία, ο οποίος ήταν και γενικός γραμματέας του Δαναού και αναπληρώνεται σήμερα από τον Καριάννη. Άρα πότε είναι οι εκλογές, είπατε? Οι εκλογές είναι το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο ο Δαναός κάθε χρόνο κάνει γενικές συνελεύσεις για την έγκριση του ισολογισμού, τον απολογισμό κλπ. Η πρώτη γίνεται, αποβαίνει ακαρπώς, διότι δεν υπάρχει η ανάλογη απαρτία που ο νόμος και το καταστατικό ορίζει. Στη δεύτερη
έρχονται καμιά δεκαριά και κλείνουμε. Περιέργως, όταν έχουμε εκλογές, έρχονται όλοι. Δεν λείπει ούτε ένας. Καλό είναι αυτό, δημοκρατία λοιπόν. Θα τους καλέσουμε πέντε τότε όμως, για να... Βέβαια, θα τους καλέσουμε. Είναι παρήγορο όμως το γεγονός του ότι πολλοί εγγράφονται συνεχώς, πολλοί εγγράφονται. Ανεξαρτήτως το αν παρακολουθούν ή όχι. Εμείς βέβαια τώρα για να περιορίσουμε τα έξοδα, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα πια, μετά τη φορολόγηση των ακινήτων, να σκεφτείτε ότι τα ακίνητα σε πρώτη φάση μας τα φέρανε ότι ο έμφυα ο λεγόμενος να πληρώσουμε 11.000. Αντιλαμβάνεστε, μα το κτίριο όμως ιδιοχρησιμοποιείται. Τώρα βέβαια το τροποποιήσανε και είναι πάρα πολύ λιγότερα, ελπίζω, γιατί εκτός από το κυρίως κτίριο εμείς έχουμε νοικιάσει μόνο 2 καταστήματα. Υποχρεωτική κρίθηκε από τη διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας η παρουσία γιατρού μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων μετά και το επεισόδιο στην Κρήτη με το βαρύ τραυματισμό φιλάθλου κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας Γιάννης Αποστολόπουλος δήλωσε ότι ο διαιτητής δεν θα επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνα αν δεν υπάρχει γιατρός που υποχρεούται να εξασφαλίζει η γηπεδούχος ομάδα. Θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία του γιατρού στους αγωνιστικούς χώρους για την προστασία της υγείας των αγωνιζομένων αλλά και των φιλάθλων. Επειδή όμως γνωρίζουμε την αδυναμία των ομάδων να βρούνε γιατρό σε όλη την Αργολίδα, αποφασίσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να βρουν γιατρό, να απευθύνονται σε φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή και ήδη ασώστη, πιστοποιημένο από αυτούς που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η παρουσία των οποίων και στο παρελθόν μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα γήπεδα. Mm-hmm. Χωρίς την παρουσία ενός από τους προαναφερομένους, το παιχνίδι δεν θα γίνεται και υπεύθυνη θα είναι η γηπεδούχος ομάδα για τις επιπτώσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε ειδοποιήσει και από το site το δικό μας. Έχουμε μάλιστα αναρτήσει ένα πίνακα ενδιαφερομένων, γιατρών, φυσιοθεραπευτών, νοσηλευτών κλπ. Και όσοι επιθυμούν από αυτούς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να το κάνουμε γνωστό. Χωρίς χρήματα. Η αμοιβή είναι καθορισμένη και μάλιστα αυτοί που θα ξεκινούν από το Ναύπλιον Άργος για την περιοχή μέχρι το Δήμο Επιδαύρου θα είναι 30 ευρώ. Όσοι πηγαίνουν στην Ερμιονίδα από εδώ και όχι όσοι χρησιμοποιούνται κάτοικοι Ερμιονίδας ή Γαλατά, τότε είναι μόνο 40 και 50 ευρώ, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχει και οδηπορικά έξοδα. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει γιατρός δεν γίνεται... Όχι, το παιχνίδι δεν είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να μην το κάνει. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία των ποδοσφαιριστών και όπως είδατε χθες είχαμε και ένα θλιβερό γεγονός στην Κρήτη, όπου χρειάστηκε τις υπηρεσίες του γιατρού ένας φίλαθλος που δυστυχώς ακόμα η βία κάνει την εμφάνισή της στα γήπεδα και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, να συνειδητοποιήσουμε γιατί πηγαίνουμε στο γήπεδο. Πηγαίνουμε για να ευχαριστηθούμε, να δούμε το θέαμα και από τις δύο ομάδες ή πηγαίνουμε να τσακωθούμε. Να ρωτήσω λίγο, τώρα ποιος από τις δύο ομάδες όμως πρέπει να... Και οι δύο ομάδες να συνεννοούνται. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη. Α, διευκρινίζεται. Λοιπόν, η γηπεδούχος ομάδα είναι ναι. Μάλιστα. Άρα τα παιχνίδια δεν γίνονται αν δεν υπάρχει γιατρός. Έτσι είναι η απόφαση της ΕΠΣΑ. Ναι. Με 5 γκολ εναντί του Παναρκαδικού, ο Παναργιακός κατέκτησε μεγάλη νίκη κατά τον αγώνα της Κυριακής στο γήπεδο του Άργους παρά την καταρακτώδη βροχή και το πλημμυρισμένο γήπεδο. Η ομάδα του Άργους φαίνεται να βρίσκει τον βηματισμό της, αφού από ό,τι φαίνεται υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά αγαπούν και στηρίζουν την ομάδα. Ήταν μια νίκη η οποία σου δίνει 3 βαθμούς και αυτή. Δεν έχει σημασία το σκορ. Το εύρος της νίκης οφείλεται στην προσπάθεια των παιδιών. Απέδειξε αυτή η ομάδα ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, παρά τα όσα ακούγονταν τόσο καιρό, ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Βέβαια, η ομάδα θέλει ακόμα δουλειά, μην γελιόμαστε. Η ομάδα έχει, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, αποκτήσει παίκτες επαγγελματίες, οι οποίοι μπαίνουν στο γήπεδο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γίνεται πολύ καλή δουλειά από όλο το τεχνικό επιτελείο. Η διοίκηση είναι δίπλα στην ομάδα και ήταν ένα ξεκίνημα πάρα πολύ καλό. Το οποίο όμως δεν πάει να είναι μόνο ένα ξεκίνημα.
σκύβουμε το κεφάλι, δουλεύουμε ακόμα πιο πολύ. Η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όλες οι ομάδες είναι καλές. Δεν υπάρχουν ομάδες οι οποίες μην νομίζετε. Είναι θέμα ημέρας. Απλώς με τον Παναρκαδικό παίξαμε χτες. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς στο σκορ. Μας πήγε και το παιχνίδι καλά. Εντάξει, μην νομίζετε, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θα δυσκολευτούμε. Παρά τη βροχή που ήταν πολύ έντονη και μάλιστα που πλημμύρισε το γήπεδο. Ναι, ήταν μια βροχή η οποία έπιασε γύρω στο 60-65 του παιχνιδιού. Ήταν πάρα πολύ έντονη. Θεωρώ ότι και έχουν ξεκινήσει αρκετά έργα στο γήπεδο η Δημοτική Αρχή. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον κανένα. Και μήπως χρειάζεται κάποιος τρόπος να φεύγουν τα νερά πιο γρήγορα, ναι, κάπως. Γιατί μπορεί να έχουμε ακραία φαινόμενα. Ακραία φαινόμενα μπορεί να έχουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχουν δει και θα το λύσουν οι αρμόδιοι. Το είδαν και χτες. Βέβαια, να ξέρετε ότι τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα σε 10 λεπτά μέσα δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Αλλά θεωρώ ότι και εκεί θα υπάρξει λύση. Δεν είναι θέμα. Ο επόμενος αγώνας είναι στην Κύμη. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ευελπιστούμε ότι θα τα πάμε καλά. Άρα να πούμε ότι ο Παναργιακός έχει βρει το βηματισμό του. Παναργιακός έχει βρει το βηματισμό του, γιατί στηρίζεται στους ανθρώπους που τον αγαπούν. Είναι στρατιώτες αυτής της ομάδας και θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο δυνατόν για να ανέβει η ομάδα στην κατηγορία. Ο νέος προπονητής, από ό,τι φαίνεται, τα πάει καλά. Ο νέος προπονητής δουλεύει όλη μέρα για την ομάδα, μαζί με όλο το επιτελείο και μαζί με όλη τη διοίκηση. Όλη μέρα για τον Παναργιακό δουλεύουμε. Να περάσουμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλλιεργήστε την προσωπικότητά σας μέσα από την τέχνη. Το ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους και φέτος ενθαρρύνει την προσπάθειά σας για σπουδές επιπέδου. Από τη μουσική προπαιδεία μέχρι τα ανώτερα θεωρητικά, την ελληνική και παραδοσιακή μουσική, είμαστε κοντά σας. Ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Με υπευθυνότητα και συνέπεια διδάσκονται όλα τα όργανα κλασικής, παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής. Υποχρεωτικά θεωρητικά, ανώτερα θεωρητικά, για πτυχία οδικής, ειδικού αρμονίας αντίστοιξης, φούγκας, βυζαντινή μουσική, μουσική προπαιδεία για παιδιά 4 έως 6 ετών με το σύστημα ORF. Παρέχεται πτυχίο και δίπλωμα αναγνωρισμένα από το κράτος. Ποιοτική εκπαίδευση από διπλωματούχους έμπειρους καθηγητές. Διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Προετοιμασία και για τις εξετάσεις εισαγωγής στα τμήματα μουσικολογίας των Πανεπιστημίων. Ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Μαζί μας μπορείς να φτάσεις ψηλά. Πληροφορίες εγγραφές. Αγγελή Γεωργαντά 55 Άργος. Τηλέφωνο 27510 62 855. Μήπως η σωστή θέση του οχήματός σας είναι στο δρόμο και όχι στο πάρκινγκ? Τώρα στην Accord Μεσίτες Ασφαλίσεων ασφαλίζετε το όχημά σας από 49 ευρώ το τρίμηνο. Ασφαλίσου σίγουρα και οικονομικά. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Accord Μεσίτες Ασφαλίσεων. Και το βασικότερο, στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και πλήρης οδική βοήθεια. Accord Μεσίτες Ασφαλίσεων. Ασφαλίσου σίγουρα και οικονομικά. Σιμιτζοπούλου 1 στο Άργος, όπισθεν Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 27510 69330. Mediterranean luxury in a natural paradise. Welcome to Barceló Hydra Beach. We'll be right back.
Σούπερ μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέους 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Σούπερ μάρκετς Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Ελωμάς. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Για αύριο στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, τη Θράκη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και την Ανατολική Πελοπόννησο, προβλέπονται νεφώσεις, βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθένεις μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 16 έως 26 βαθμούς, στα δυτικά από 18 έως 28, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 18 έως 29 και στα νησιά από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές σε καταιγίδες, κυρίως από γευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθένεις μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας αλλά και ζωντανά το πρόγραμμα της DR Τηλεόρασης μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Εμείς είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας.